παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για τον τουρισμό και τι επιλογές έχουμε αν θα θέλαμε να ανοίξουμε μια επιχείρηση σε αυτόν τον τομέα. Μιλώντας για την Ελλάδα, ο τομέας αυτός μπορεί να φέρει πραγματικά αρκετά και σχετικά γρήγορα κέρδη για όσα άτομα αποφασίσουν να ασχοληθούν, αρκεί βέβαια αυτή η ενασχόληση να γίνει σωστά, με τις σωστές βάσεις, τους σωστούς συνεργάτες και στη σωστή καθοδήγηση. Δεν πάμε, παιδιά, ξυπόλυτη στα αγκάθια, γιατί ακριβώς επειδή ο τουρισμός μπορεί να δώσει πολλά χρήματα και γρήγορα, έχει και πολύ μεγάλο ανταγωνισμό ή και πολλές παγίδες. Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές επιλογές που έχουμε σήμερα και οι πιο συμφέρουσες αν θα θέλαμε να ανοίξουμε μια επιχείρηση στον τομέα του τουρισμού? Σίγουρα είναι δύο, αλλά έχουμε και τρεις έξτρα bonus ιδέες. Και θα μιλήσουμε φυσικά και για το αν υπάρχει κάποια βοήθεια από το κράτος ή την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ξεκινάμε. Hint, υπάρχει. Πάμε λοιπόν να τα δούμε μαζί. Πριν προχωρήσουμε όμως, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link στην περιγραφή του βίντεο, όσο και στο pin comment. Παιδιά, χρησιμοποιώντας το, στηρίζετε πολύ το κανάλι μου. Σας ευχαριστώ. Ανταποδοτικά θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν μετοχή 800 ευρώ, ενστάνα των 25. Επίσης όμως να πούμε ότι αυτό το βίντεο συγχρηματοδοτείται και από την Web Hotel Ways, για την οποία θα σας μιλήσω μέσα στο βίντεο αναλυτικά σε πολύ λίγο. Αξίζει να μάθετε, παιδιά, για αυτή την ελληνική εταιρεία που κάνει πραγματικά, ήθελα να πω θαύματα, αλλά όχι, θα το πω πιο σωστά. Κάνει παπάδες. Μιας που είμαστε όμως εδώ, πριν πάμε παρακάτω, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μία καρδούλα. Βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Παιδιά, τα βίντεο όμως σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν ή να ενημερώσουν. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή, ημέρα στη τέχνη της επενδύτρια, επενδύω μόνο τα δικά μου χρήματα, δεν είμαι πιστοποιημένη, ποτέ δεν παίρνουμε οικονομικές συμβουλές από το YouTube, μόνο εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και τις ειδικές. Και πάντα κάνουμε και την προσωπική μας έρευνα πριν επενδύσουμε σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Ο τουρισμός στην Ελλάδα φέρνει αρκετά έσοδα για το κράτος, αλλά και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γνωρίζουμε, εφόσον θέλουμε να ασχοληθούμε με τον τομέα του τουρισμού και να κάνουμε και ένα επιχειρηματικό βήμα, είναι πως υπάρχουν όντως πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα που μπορεί να έχει ή βασικά που σίγουρα έχει η έναρξη μιας τέτοιας επιχείρησης. Οι κύριες επιδοτήσεις που μπορούμε να λάβουμε είναι έως και 60% του αρχικού προϋπολογισμού που θα απαιτούνταν για τα έξοδά μας. Το ποσοστό φυσικά διαμορφώνεται ανάλογα με το αν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, αν οι επενδύσεις πραγματοποιούνται σε απομακρυσμένες, πυρόπληκτες ή πλημμυροπαθείς περιοχές, σε μικρά μέρη και άλλα. Η επιχορήγηση τώρα μπορεί να είναι για ανακαίνιση ή κατασκευή χώρου, για εξοπλισμό και μηχανήματα της επιχείρησης, για τα μεταφορικά μέσα που χρειάζεται η επιχείρηση, για δαπάνες προβολής και προώθησης, ακόμα και για αμοιβές συμβούλων ή μηχανικών. Να τονίσουμε βέβαια πως κάθε τέτοιο πρόγραμμα διαφέρει στους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά και ως προς αυτά που προσφέρει. Γι' αυτό είναι πάντα καλό να ρωτάμε τους ειδικούς και τις ειδικές, για να ξέρουμε τι ακριβώς χρειάζεται για να πάρουμε μια τέτοια χρηματοδότηση και ποιες οι δικές μας υποχρεώσεις. Πολύ σημαντικό, παιδιά, να βρούμε έναν καλό ή μια καλή σύμβουλο για αυτά τα πράγματα. Όπως για όλα βασικά. Τώρα, για να ξεκινήσουμε και στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στον τουρισμό, η κύρια και ίσως πιο προσοδοφόρα επένδυση που μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον τομέα είναι καταλύματα. Και ναι, παιδιά, μπορεί να ακούγεται καταλύματα, αλλά είναι εφικτό. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε και να φτιάξουμε μια ξενοδοχειακή μονάδα με χίλιες κλίνες για να μπούμε στο χώρο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και με πολύ λιγότερα και να χτίσουμε σιγά-σιγά. Και εδώ, παιδιά, έρχεται η Web Hotel Ways. Γιατί αν κατασκευάσουμε ή ανακαινήσουμε ή τρέχουμε ήδη ένα κατάλυμα ή μια ξενοδοχειακή μονάδα, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι, αυτή η εταιρεία που σίγουρα μπορεί να μας βοηθήσει να αυξήσουμε το τζίρο μας, τις υπηρεσίες, την ποιότητα της παροχής μας, είναι η Web Hotel Way. Έχω ψάξει και έχω ξαναψάξει για τον τουρισμό. Βλέπετε ότι όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, μιλάμε ακόμα περισσότερο για αυτό το θέμα. Αλήθεια, δεν βρήκα καλύτερη εταιρεία, γι' αυτό και τους προσέγγισα για να μιλήσουμε για αυτούς. Η Web Hotel Way λοιπόν προσφέρει υπηρεσίες, υποστήριξη και διαχείριση μιας ξενοδοχειακής μονάδας, από το back office και τις κρατήσεις μέχρι και το business plan. Ή ακόμα μπορεί και να λαμβάνει να εκπαιδεύσει το προσωπικό μας ή να μας προσφέρει άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες μας. Δεν είναι λογικό να κάνουμε τίποτα μόνοι και μόνες μας, ακόμα και άπειρα χρόνια να είμαστε στο χώρο. Γιατί ναι, αλήθεια, μπορεί εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο αυτό το πράγμα να το θεωρούμε ξυπνάδα. Αλλά να ξέρετε, όλες αυτές τις ξυπνάδες τελικά τις πληρώνουμε χρυσές. Δεν ξέρω πότε θα αλλάξουμε την οτροπία μας για να ζητάμε βοήθεια και καθοδήγηση από ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα από εμάς και έτσι να φτιάχνουμε συνέργειες και να δημιουργούμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, ο τουρισμός μας πάσχει από υπηρεσία. Και γι' αυτό είναι και σε μία λεπτή κλωστή, ώρα να αλλάξουμε, από εμάς θα αλλάξει. Και υπάρχουν συνεργάτες για να γίνει αυτό. Πάντως, ναι, το να ξεκινήσουμε μια μονάδα με καταλύματα, ειδικά τώρα που τρέχουν πολλά προγράμματα για τον τουρισμό, έχει ενδιαφέρον. Τώρα, μια δεύτερη καλή επιλογή για να ανοίξουμε μια επιχείρηση στον τομέα του τουρισμού είναι μια επιχείρηση rent a car. Μια επιχείρηση δηλαδή ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, που είναι μια επιλογή που πολλοί τουρίστες προτιμάνε, καθώς θα ήθελαν να αποφύγουν την ταλαιπωρία που έχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν και όπου υπάρχουν. Και ας το δούμε με ένα πρακτικό παράδειγμα, πόσο συμφέρον είναι ή πόσο κόστος μπορεί να έχει. Ας πούμε ότι θα ξεκινήσουμε την εταιρεία μας με 20 αμάξια, με αρχικό κόστος 30.000 το κάθε αμάξιο.
αμάξι, ναι, θα αγοράσουμε καλά αυτοκίνητα και συνολικά θα δώσουμε 600.000 ευρώ. Εάν λοιπόν για 6 μήνες αυτά τα αυτοκίνητα νοικιάζονται για 50 ευρώ την ημέρα, μας κάνει περίπου 180.000 ευρώ. Δηλαδή εδώ υπολογίσαμε 180 μέρες επί 50 ευρώ επί τα 20 αμάξια. Σε κάτι δηλαδή τσικ πάνω από 3 χρόνια θα έχουμε κάνει απόσβεση στην επένδυσή μας και θα έχουμε κέρδη. Καλά, υπάρχουν εννοείται και άλλα έξοδα όπως η συντήρηση των αυτοκινήτων, η οδική ασφάλεια, το κόστος για το προσωπικό, κτηριακές εγκαταστάσεις, πάρκινγκ, φόροι. Είναι όμως παιδιά μια επιχείρηση που πάντα θα έχει κίνηση και μπορούμε να κάνουμε απόσβεση στην αρχική μας επένδυση σχετικά γρήγορα και εννοείται μπορούμε να ξεκινήσουμε και με οικονομικότερα αμάξια και όχι με αμάξια των 30.000 ευρώ. Και ακόμα και για αυτές τις επιχειρήσεις τρέχουν επίσης πολλά προγράμματα, ειδικά αν επενδύσουμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπου έχουν κατά καιρούς προγράμματα με μεγάλη επιδότηση για αυτά. Οπότε έτσι μπορούμε να μειώσουμε ακόμα περισσότερο το κόστος μας. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, από όσα έχω δει και όσα έχω διαβάσει και όσα έχω ψάξει, αυτές είναι οι κύριες δύο λύσεις. Αν έχουμε κάποια χρήματα που θα έβλεπα εγώ για ενασχόληση στον τουρισμό σήμερα και φυσικά για πιο μικρά ξεκινήματα, επειδή υποσχέθηκα και τρεις ιδέες μπόνους στην αρχή, μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες που προσφέρουν διασκέδαση ή λύνουν κάποια πιο συγκεκριμένη ανάγκη των τουριστών. Για παράδειγμα, τα θαλάσσια σπορ, τα ενοικιαζόμενα σκάφη ή ακόμα και τα τουριστικά γραφεία. Όλα λοιπόν τα παραπάνω, από το κατάλημα μέχρι το τουριστικό γραφείο, μπορούν αναδιαστήματα να συγχρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα μεγάλο ποσοστό ώστε να ξεκινήσουν πιο ομαλά και πιο εύκολα. Και θα με πείτε όμως, οκ, όλα μέχρι τώρα ακούγονται καλά. Όλα είναι ρόδινα στον τουρισμό. Δεν έχει αρνητικά. Παιδιά, εννοείται έχει αρνητικά, όπως κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα. Από φόρους μέχρι έλλειψη προσωπικού, μέχρι άλλα διάφορα δομικά προβλήματα, ειδικότερα στις νησιωτικές περιοχές. Αλλά το μεγαλύτερο αρνητικό, κατά τη γνώμη μου, του τουρισμού είναι ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις στα πιο τουριστικά μέρη της Ελλάδας δουλεύουν 5 με 8 μήνες max το χρόνο. Είναι λοιπόν εποχιακές και όλο τον υπόλοιπο καιρό που δεν δουλεύουν χρειάζονται συντήρηση. Ωστόσο, και μαζί με αυτό το αρνητικό, για να έχουμε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, μόνο το 23 στην Ελλάδα είχαμε περίπου 32,7 εκατομμύρια τουρίστες και το 24 αναμένεται αυτός ο αριθμός να αυξηθεί. Και σε συνδυασμό με τα προγράμματα που βοηθάνε να ξεκινήσουμε ή να ανανεωθούμε αν είμαστε ήδη υπάρχουσα τουριστική επιχείρηση, μπορεί ο τουρισμός να είναι μια ενδιαφέρουσα επιχειρηματική λύση. Κάνουμε λοιπόν την έρευνά μας και σε κάθε περίπτωση για όλα μας τα βήματα ρωτάμε τους ειδικούς και τις ειδικές για να επωφεληθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο με όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη γίνεται. Καλύτερα, παιδιά, να δώσουμε αρχικά χρήματα σε δικηγορικό γραφείο, λογιστικό γραφείο και σε μια εταιρεία όπως η Web Hotel Way, παρά να μας πάρει περισσότερο καιρό, να κάνουμε πολλά λάθη και τελικά να πληρώσουμε διπλά και τριπλά. Πρέπει να μάθουμε να πληρώνουμε τις υπηρεσίες και τους καλούς συνεργάτες για να προχωράμε πιο γρήγορα επιχειρηματικά και επαγγελματικά. Για πείτε με λοιπόν στα σχόλια, θα ανοίγατε μια τουριστική επιχείρηση στην Ελλάδα? Και αν ναι, γιατί? Και αν όχι, πάλι γιατί? Και επίσης, έχετε μήπως κάποια ιδέα για τον τουρισμό, πού θα την κάνετε, την θεωρείτε πολύ κερδοφόρα και δεν την αναφέραμε στο βίντεο? Για γράψτε μας στα σχόλια για να μάθουμε όλοι μαζί. Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom 24 που ήταν ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link στην περιγραφή του βίντεο, όσο και στο pin comment. Χρησιμοποιώντας το, στηρίζετε πολύ, παιδιά, το κανάλι μου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αν τοποθετικά θα πάρετε και την πρώτη σας δωρεάν εντοχή 800 ευρώ, αν αισθάνω τον 25. Αναμένω λοιπόν να ρωτήσει απορίες για τόσα δε με σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε αύριο.